Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός που επιχειρείται να συνδέσετε με τη φράση «επιστροφή στην κανονικότητα», δίνοντας ελπίδα για ανάκαμψη και ευημερία στους εξαντλημένους από την πανδημία πολίτες, θα δούμε στην πράξη αν θα δώσει αυτή την ευημερία. Είμαστε μια χώρα που παρά τις λαμπερές παρουσιάσεις του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, εξακολουθεί να ποντάρει όλα της τα λεφτά στον τουρισμό. Μας λέτε πως το 2022 θα έχετε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ εισρωές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σας λέμε πως μέχρι σήμερα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ, παρότι ότι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 48 έργα. Λέτε επιστροφή στην κανονικότητα και μάλλον εννοείται την συντήρηση των ολιγοπωλίων και της ακρίβειας και διατήρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τον πιστωτικό αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις απευθείας αναθέσεις στους λίγους και εκλεκτούς που με τις ευλογίες του ακριβού επιτελικού σας κράτους μετέτρεψαν την πανδημία σε ευκαιρία. Αποφεύγετε να μας πείτε ποια είναι η κανονικότητα για την οποία μιλάτε, γιατί γνωρίζετε πως η ανάκαμψη που υπόσχεστε δεν αφορά όλους τους πολίτες της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη Θράκη έπεσαν τελευταία τα φώτα της δημοσιότητας με αφορμή τα πορίσματα της Διακομματικής Επιτροπής που συστάθηκε πέρυσι για να αντιμετωπίσει τα μεγάλα αναπτυξιακά και θεσμικά ελλείμματα που αντιμετωπίζει. Είχαμε εμείς ως κίνημα αλλαγής εξ αρχής εκφράσει την άποψη ότι πιο χρήσιμη θα ήταν μια διυπουργική επιτροπή για την Θράκη που θα υλοποιεί στόχους μέσα από τη δύναμη της εκτελεστικής εξουσίας. Γιατί η κοινωνία μας είναι κατά βάση χορτάτη από λόγια και αναμένει πράξεις. Πράξεις που θα απαλλάξουν την περιοχή μας από το αρνητικό φορτίο πολιτικών που ασκήθηκαν κατά το παρελθόν και την κατατάσσουν σήμερα ανάμεσα στις φτωχότερες της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδος. Εδώ όμως δεν βρισκόμαστε και προσωπικά εγώ για να ασκούμε κριτική μηδενικού αθροίσματος μόνο για να ικανοποιήσουμε την θεσμική μας τάση ως αντιπολίτευση. Γι' αυτό και θα πρωτοτυπήσω ξεκινώντας με τα θετικά του πορίσματος της πλειοψηφίας που εφόσον μεταεξελιχθούν σε εφαρμοσμένες πολιτικές στο πεδίο θα μπορούσαν να αποτελεί μια αναπτυξιακή διέξοδο. Ειδικά στο πρωτογενή τομέα που αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας. Πρόκειται ασφαλώς για την υιοθέτηση της δικής μας πρότασης του κινήματος αλλαγής και προσωπικά τη δική μου, μια πρόταση που την δουλεύουμε χρόνια σε Αθήνα, Θράκη και Βρυξέλλες. Για την ειδική ανεκμετάλλευση ενίσχυση αγροτών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όλης της χώρας. Η προτινόμενη παρέμβαση θα μπορούσε να εφαρμοστεί αρχικά πιλωτικά για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού Ροδόπης, καθώς πρόκειται για έναν από τους νομούς με τα πιο χαμηλά εισοδήματα στην Ελλάδα. Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των περιφερειακών, ορεινών, απομακρυσμένων και άλλων μειονεκτούσαν περιοχών θα πρέπει να συμβάλλουν μέσα της διαρκούς εκμετάλλευσης των γεωργικών περιοχών στην διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας του υπαίθρου. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν πολλές μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις με έκταση μικρότερη από 10 ή ακόμα και 20 στρέμματα, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Επιπρόσθετα, κατά την κατανομή των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων με κριτήριο την εδαφική έκταση της εκμετάλλευσης, οι μικροί αυτοί κλήροι λαμβάνουν πολύ μικρά ποσά ενισχύσεων που δεν δύναται να στηρίξουν τη δραστηριότητά τους. Η πρότασή μας είναι κοστολογημένη και απολύτως εφαρμοσμένη. Σε μια εποχή μάλιστα που οι Ροδόποι και οι Θράκοι γενικότερα αιμορρογούν πληθυσμιακά και εκατοντάδες συμπολίτες μας φεύγουν καθημερινά στο εξωτερικό ως εργατικό δυναμικό για να ξεφύγουν από την φτώχεια. Είναι ίσως η μόνη ρεαλιστική πρόταση για να συγκρατήσουμε τους φτωχούς με μικρό πλήρω αγρότη στη γη τους. Η πρότασή μας αυτή ενσωματώθηκε στο πόρισμα, αυτό είναι θετικό και περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να την υλοποιήσει άμεσα. Θα ήθελα από το βήμα αυτό να σταθώ και στη δικαίωση ενός αγώνα που δόθηκε από το 18 για την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας για τους αγρότες που καλλιεργούν την ποικιλία του Μπασμά στη Θράκη και ειδικά στη Ροδόπη.
Πρόκειται για την αποζημίωση των 90 ευρώ κατά στρέμμα που ανακοινώθηκε πριν από ένα μήνα περίπου από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και με τη δικιά μου την παρουσία στο Υπουργείο μαζί με τον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Στυλιανίδη και την πρόεδρο της Διακομιτικής Επιτροπής, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω επωνόματι όλων των καπνοπαραγωγών, τόσο την πρόεδρο μας Ντόρα Μπακογιάννη, όσο εσάς κύριε Υπουργέ, για την βοήθειά σας, αλλά και τον Πρωθυπουργό που στάθηκε και δικαίωσε και έκανε δεκτό το αίτημα αυτών των ανθρώπων στην περιοχή αυτή. Από τις 78.000 στρέμματα καπνού συνολικά που θα αποζημιωθούν, 46.000 στρέμματα και συνολικά το ποσό ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο το ποσό το δικαιούνταν και με αυτό το ποσό οι άνθρωποι αυτοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους. Αναμένουμε βέβαια με μεγάλο ενδιαφέρον και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης τον επόμενο μήνα, τον Ιανουάριο, προκειμένου να γίνει η εκταμείευση. Βέβαια και οι εξελίξεις στην καλλιέργεια της στέβιας είναι ασφαλώς ενδιαφέρουσες και ίσως αποτελέσει και εναλλακτική καλλιέργεια και πρέπει το Υπουργείο να μελετήσει και να καταστήσει ένα βιώσιμο σχέδιο για να περάσουμε και σε εναλλακτικές καλλιέργειες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως μειονοτικός βουλευτής θέλω να κλείσω και να πω το εξής. Η μειονότητα στη Θράκη είναι ο κοινωνικός και ο πολιτισμικός και οικονομικός της πλούτος. Παλεύουμε για μια κοινωνία δικαιωμάτων και ευημερίας, χωρίς τα βαρύδια του παρελθόντος που τόσο μας τύχησαν. Από αυτό τον αγώνα προσωπικά δεν θα παρατηθώ, μέχρι τα όνειρα και οι στόχοι μας να πραγματοποιηθούν στο ακέραιο. Λυπούμε όμως να πω ότι οι πολιτικές που ασκούνται από τη σημερινή κυβέρνηση σε ζητήματα εκπαίδευσης και θρησκευτικών ελευθεριών δεν ικανοποιούν πλήρως τους συμπολίτες μας και διάφορες πρακτικές τους πληγώνουν βαθιά και τους απογοητεύουν. Ένα παράδειγμα θα πω και θα κλείσω την ομιλία μου. Ο Σύλλογος Δασκάλων Αποφύτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Νομρού Οδόπης και Εύρου μας κοινοποίησε μια επιστολή που αφορά τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων και ειδικά κατά την ιερή αυτούς Μουσουλμάνου ημέρα της Παρασκευής. Τι δηλαδή? Ότι ενώ εδώ και 30 και 40 χρόνια την ημέρα της προσευχής μπορούσαν αυτά τα σχολεία να κλείσουν λίγο νωρίτερα για να περάσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να πάνε στο τζαμί όσοι ήθελαν, αυτή η πρακτική καταργήθηκε από αυτή την παρούσα κυβέρνηση και αυτό δημιουργεί ιστορία προβλημάτων με αποτέλεσμα τώρα 17 Δεκεμβρίου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, όλα τα μειονοτικά σχολεία στη Ροδόπη να πάνε σε μια διαμαρτυρία αποχή, να κλείσουν τα σχολεία, ζητώντας το αυτονόητο να σεβαστείτε αυτή τη θρησκευτική ελευθερία. Ελπίζω και κάνω κάλεσμα από εδώ πέρα να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, να υιοθετηθεί η παλιά πρακτική με μια νομοθετική ρύθμιση φυσικά, με μια υπουργική απόφαση που να ρυθμίζει και να σέβεται το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων, όσων βέβαια πιστεύουν και θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, να μπορούν να πηγαίνουν στο τζαμί και το σχολείο να κλείνει αναλόγως νωρίτερα, αναπληρώνοντας βέβαια τις ώρες που τυχόν θα χαθούν από αυτό το δίωρο-τρίωρο, είτε μέσα στην εβδομάδα, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, συζητώντας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.